όπως οι ενισχύσεις που δίνονται για τον υγειολογικό τομέα δίνονται στις κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κατά βάση, δηλαδή σε αυτούς που έχουν το βασικό τους εισόδημα από το γεωργικό, έτσι και εδώ προβλεπόταν ότι πρέπει κάποιος είτε να έχει τον πρώτο του ΚΑΒ στην κτηνοτροφία, ασχέτου τζίρου, δηλαδή μπορεί να έχει ως βασικό σου ΚΑΒ αυτόν της κτηνοτροφίας και ας μην είχες μεγάλο τζίρο, είτε αν δεν ήταν ο βασικός σου ΚΑΒ και ήταν ο δεύτερος ή ο τρίτος, να ήταν αυτός με το μεγαλύτερο τζίρο. Η τοποθέτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γιωργαντά στην εκπομπή Ώρα Αιχμής της Κρήτη TV, κυρίως ως προς την καταβολή των ενισχύσεων για τις ζωοτροφές σε μερίδα παραγωγών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της αγανάκτησης για τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, οι οποίοι αποφάσισαν να απαντήσουν στο Γιώργο Γιωργαντά και στην κυβέρνηση με κινητοποιήσεις. Στη συνάντηση της Τρίτης στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού συμφώνησαν να προχωρήσουν σε επαγκρίτιο συλλαλητήριο την 1η Μαρτίου στο Ηράκλειο, με προσυγκέντρωση στις 11 το πρωί στο παγκρίτιο στάδιο της πόλης. Βλέπουμε τώρα ότι πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι της Κρήτης έχουν μείνει απλήρωτοι από ένα μέτρο ζωοτροφών, το περιβόητο 22, ο οποίο έπρεπε να έχει πληρωθεί αρκετούς καιρούς τώρα, ώστε να. Μπορεί να είναι μικρό το ποσό, αλλά να πιάσει περισσότερο έτσι τόπο και όχι να περιμένουμε τώρα, μετά από 10 μήνες που χάθηκε πολύτιμο ζωικό κεφάλαιο και ζώα αναπαραγωγής, με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση προϊόντων τώρα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που έχει ο πρωτογενής τομέας, παρόλο τις κατά καιρούς που έχουμε όπου λένε πως θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα και τον έχουν κορώνα, τέλος πάντων, αυτό αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο. Ήδη έχουμε καταρρέψει, η κτηνοτροφία δεν τραβάει άλλο, το γάλα έχει μειωθεί από πέρσι και άλλο, δεν μπορούμε να παράγουμε με αυτές τις ακρίβειες τις ζωοτροφές, δεν έχουν πέσει ούτε τις ζωοτροφές, ούτε το πετρέλαιο, τίποτα δεν έχει πέσει. Την ώρα που το κόστος παραγωγής ολοένα και γιγαντώνεται, οι παραγωγοί της Κρήτης θέτουν τις δικές τους κόκκινες γραμμές και για το σοβαρό θέμα των δασικών χαρτών που τους κρατά σε ομοιρία, λέγοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχτούν τετελεσμένα γεγονότα. Όλες οι υποσχέσεις που αρχικά είχαν εξαγγελθεί από το κυβερνητικό επιτελείο και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, στην ουσία δεν υλοποιούνται και η τελευταία πιο αρνητική εξέλιξη από όλες είναι ότι επιχειρούν να αλλάξουν την Επιτροπή των Αντιρρήσεων και από δύο ιδιώτες και ένας κρατικός υπάλληλος να μετατραπεί σε δύο κρατικούς και ένα ιδιώτη. Οπότε εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τετελεσμένα γεγονότα. Η Συντονιστική Επιτροπή για τους Δασικούς Χάρτες προγραμματίζει συνάντηση με το Προεδρείο της ΠΕΔ Κρήτης, ώστε από κοινού να επιδιώξουν συνάντηση με τις ηγεσίες των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενέργειας και Περιβάλλοντος.